Πρώτο χαιρετισμό θα κάνει η συντρόφισσα Μπριγκιούλ Μαξούμ, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στο νομό Ξάνθης, με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης Ανατολικής Μακεδονίας Ράκης. Την καλούμε στο βήμα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, χαιρετίζω με τη σειρά μου τη μεγάλη μας συγκέντρωση. Με τους στίχους του Ναζίμ Χικμέτ, μια θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο, η δουλειά του εργάτη, στο μυαλό και την καρδιά μας, δίνουμε τη μάχη για να βγει όσο πιο δυνατό γίνεται το κόμμα μας από τις τριπλές κάλπες του Μάη. Οι νέοι εργαζόμενοι της μειονότητας θα δώσουμε τη δυνατή απάντηση σε όσους στέλνουν τους πατεράδες, τα αδέρφια, τους φίλους μας, στο σύγχρονο σκλαβοπάζωρο των ναυπηγείων, των κατασκευών, των θερμοκηπίων και σε όποια άλλη βαριά και ανθυγιεινή χειρονακτική εργασία υπάρχει στην Βόρεια Ευρώπη, αλλά και σε όλες τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Θα δώσουμε ηχηρή απάντηση σε όσους πιστεύουν πως ένα παιδί μπορεί να μεγαλώνει βλέποντας τον πατέρα του κάποιες μέρες μέσα στον χρόνο, στα διαλύματα από τα τρίμηνα, εξάμηνα, δεκαπενθήμερα του εξωτερικού. Θα καταδικάσουμε αυτούς που δεν παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για να βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση, ώστε να μπορούμε να μορφωθούμε όσο γίνεται περισσότερο, γνωρίζοντας καλά πως ο μορφωμένος λαός είναι ο ξύπνιος λαός. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, είναι οι αστικές τάξεις και των δύο πλευρών, είναι το πολιτικό προσωπικό τους, όλα τα κόμματα που κυβερνήσανε, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ, ΠΑΣΟΚ, που με την πολιτική τους διαμορφώνουν την άσχημη πραγματικότητα που βιώνουμε. Ανησυχούμε για την περιοχή μας που μπλέκονται όλο και πιο πολύ στα αμερικανοτοϊκά σχέδια και με βάση την Αλεξανδρούπολη. Ξέρουμε καλά πως για τα κέρδη τους για το ξαναμοίρασμα των αγορών μπορούν να ματοκυλήσουν τους λαούς. Απομονώνουμε όσους λένε πως πρέπει να ψηφίσουμε με βάση τη θρησκεία και την καταγωγή. Είμαστε απέναντι σε κάθε είδους εθνικισμού. Εμπιστευόμαστε το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που δεν ξεχωρίζει πραγματικά τον εργάτη και την εργάτρια από το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, που δίνει καθημερινά τη μάχη για να οργανώσει την αντεπίθεση για να ζήσουμε όπως ονειρευόμαστε, γιατί είμαστε νέες και νέοι και θα αλλάξουμε τον σάπιο κόσμο τους. Αυτό το πειρατικό θα το βουλιάξουμε που να σκάσει ο διάολος και θα χτίσουμε έναν κόσμο ελεύθερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα. Ευχαριστώ.